Συνάδελφοι, η σημερινή σύσκεψη πιστεύω ότι μπορεί να συμβάλλει ώστε η ανταλλαγή της πείρας από τους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα σε όλους τους κλάδους να αξιοποιηθεί για να μετρήσουμε ακόμα περισσότερα θετικά αποτελέσματα στην προσπάθεια της μαζικοποίησης των συνδικάτων συνολικά του εργατικού κινήματος, να δυναμώνει μέσα στο ίδιο το εργατικό κίνημα η γραμμή της οριστικής αφισβήτησης της εξουσίας των επιχειρηματικών ομήλων της ανατροπής. Η νέα καπιταλιστική κρίση που ζούμε, η οποία επιταχύνθηκε με την εμφάνιση της πανδημίας, έφερε στο προσκήνιο, στον κλάδο του τουρισμού, ένα πολύ βασικό συμπέρασμα από το συνδικάτο μας, τα επιχειρησιακά σωματεία που συντονίζουν τη δράση τους σε επίπεδο αιτικής και το οποίο το αναδεικνύουμε με μεγάλη επιμονή. Είτε σε συνθήκες ανάπτυξης, είτε σε συνθήκες κρίσης, την ύφη την πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Άλλωστε αυτό επιβεβαιώθηκε από την αρχή, όπου η επανεκκίνηση του τουρισμού έκανε λάστιχο κάθε υγειονομικό πρωτόκολλο, αποτέλεσε παράγοντα βασικό που συνέβαλε στην έξαρση της πανδημίας, βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων και συνολικά του λαού, για να εξυπηρετηθούν ξεκάθαρα τα κέρδη των επιχειρηματικών ομήλων. Ήδη υπάρχουν εδώ στην Αττική μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν κρούσματα και από πελάτες, μάλιστα σήμερα μάθαμε και από εργαζόμενους, και προσπαθούν, επιμένουν και επιβάλλουν στην κυβέρνηση να τα κρύψουν. Γιατί όσα και να λέει βέβαια η κυβέρνηση ότι βάζει πάνω απ' όλα την υγεία του λαού, δεν πιάνουν. Γιατί ζήσαμε και τις πλημμύρες, ζήσαμε τις πυρκαγιές και ζούμε τουλάχιστον εμείς εργαζόμενοι του τουρισμού όλα αυτά τα χρόνια τα ανύπαρκτα μέτρα προστασίας, δεκάδες θανάτους από συναδέλφους διανομής και άλλα. Πιστεύω ότι ιδιαίτερα σήμερα στις νέες συνθήκες μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά τις δυνάμεις της πλειοψηφίας της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ, τους συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ και όλους αυτούς που γυροφέρνουν και παρεμβαίνουν μέσα στα σωματεία και καλούσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια τους εργαζόμενους να στηρίξουν τους εργοδότες, την κερδοφορία τους, την αντίστοιχη πολιτική που τους στηρίζει, προβάλλοντας αυτή την επιλογή ως μοναδική, ρεαλιστική, εφαρμόσιμη λύση, διέξοδο. Τι έχουν να πούν όλοι αυτοί σήμερα σε εμάς τους εργαζόμενους του τουρισμού και της εστίασης? Τι έχουν να πούν για τα κέρδη που τσέπωσαν οι μεγαλοξενοδόχοι, οι τουριστικοί πράκτορες, οι μεγάλες αλυσίδες επισυντισμού την περίοδο της ανάπτυξης? Πού είναι τα ωφέλη που λέγανε ότι θα έχουν και οι εργαζόμενοι από αυτή την ανάπτυξη? Ποιος μπορεί να πει ότι κάτι έμεινε και στους εργαζόμενους του κλάδου? Τι έγιναν τα δισεκατομμύρια, τα ρεκόρ των κερδών, πού πήγαν? Τελικά, εμείς οι εργαζόμενοι κερδίσαμε ή χάσαμε? Δεν λένε κουβέντα, κανένας δεν μιλάει για τέτοια ζητήματα. Κυβέρνηση, εργοδότες, μαζί με την πλειοψηφία της Διοίκησης Ομοσπονδίας Επισυντισμού Τουρισμού, με μια φωνή καλούν τους εργαζόμενους να βάλουν πλάτη, να ανεχτούν αυτή την κατάσταση, να προσαρμόσουν τις διεκδικήσεις τους στα, όπως λένε σημερινά δεδομένα, σε ρεαλιστικούς εφαρμόσιμους στόχους. Έχουν ήδη επικαιροποιήσει τα νέα διλήμματα εκπεριτροπής, αυτές οι νέες, πώς το λένε, αυτά τα νέα μέτρα επράξης νομοθετικού περιεχομένου, η μία επιλογή, και η άλλη επιλογή, η ανεργία, η απόλυτη εξαθλίωση. Στην ουσία δηλαδή λένε στους εργαζόμενους ότι εμείς παιδιά θα κρατήσουμε τα κέρδη από τα προηγούμενα χρόνια, θα πάρουμε και τα νέα πακέτα, θα πάρουμε τις φοροαπαλλαγές και εσείς διαλέξτε αλυσίδες για να σας δέσουμε. Τα μέτρα που παρουσιάζει η κυβέρνηση ως μέτρα στήριξης στους εργαζόμενους, στον τουρισμό και την εστίαση, όπως και σε άλλες κατηγορίες που πλήττονται, δεν είναι παρά μια φωτοτυπία των μορφών απασχόλησης που κυριάρχησαν στο δικό μας κλάδο τα προηγούμενα χρόνια και ήταν βασικός παράγοντας για την αύξηση της κερδοφορίας τους. Μάλιστα, θα ήταν ακόμα χειρότερα αυτά τα μέτρα εάν δεν υπήρχε από την αρχή της πανδημίας, τον Απρίλιο και τον Μάη, η αποφασιστική παρέμβαση του Συνδικάτου της Αττικής, όπου με πρωτοβουλία του οργανώθηκαν μαζικές κινητοποιήσεις που για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια συντόνισαν τη δράση τους τα περισσότερα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου εδώ της Αθήνας. Μάλιστα, έγιναν σημαντικά βήματα στο να υπάρξει κοινή δράση και με άλλα σωματεία του κλάδου, όπως των τουριστικών συνοδών, των οδηγών τουριστικών λεωφορείων.
λέμε θα ήταν χειρότερα, γιατί η κυβέρνηση είχε στο σχεδιασμό της να μην εντάξει στα μέτρα στήριξης τη μεγάλη πλειοψηφία των εποχικών ξενοδοχοπαλλήλων που δεν είχαν δικαίωμα επαναπρόληψης και τους εποχικούς εργαζόμενους σε 12 μήνες λειτουργίας επιχειρήσεις. Οι κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα είχαν πλαίσιο διεκδικήσεων που αφισβητούσε το χαρακτήρα των μέτρων που είχε ως κεντρικό σύνθημα «Το πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά». Κεντρικό αίτημα τη διασφάλιση του εισοδήματος των εργαζομένων με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας. Πλαίσιο που τον Ιούνιο, κάτω από την πίεση των μαζικών κινητοποιήσεων σε μεγάλες τουριστικές περιοχές και εδώ στην Αττική, οι δυνάμεις της πλειοψηφίας της διοίκησης της Ομοσπονδίας το υιοθέτησαν για να μην εκτεθούν, για να κρύψουν την επιδίωξή τους για λήξη των αγώνων κάθε μαζικής διεκδίκησης με αυτό το περιεχόμενο. Τι άλλαξε από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα? Όσο αφορά τις επιδιώξεις των εργοδοτών και της κυβέρνησης, είναι φανερό ότι ήδη δρομολογούνται να μπουν σε εφαρμογή οι απαιτήσεις του ΣΕΤΕ, σε επέκταση δηλαδή τα αντεργατικά μέτρα, να παγιωθούν πλέον στο μοντέλο της προσαρμογής της δουλειάς ανάλογα με την πληρότητα. Εργαζόμενοι δηλαδή που θα δουλεύουν όταν θέλουν οι εργοδότες, για όσο χρόνο αυτοί αποφασίσουν. Τι άλλαξε στη στάση της πλειοψηφίας της διοίκησης Ομοσπονδίας? Από εκεί που υποτίθεται στήριξε τα αιτήματα τον Ιούνιο, τώρα προβάλλει τη διεκδίκηση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Προβάλλει δηλαδή ως λύση το διάλογο με την κυβέρνηση και τον Βρούτσι, ώστε να δίνονται άμεσες λύσεις, όπως λέει, στα πλαίσια της εφαρμογής των άθλιων μέτρων που ψηφίστηκαν. Όσο λοιπόν τα σωματεία, οι εργαζόμενοι ακολουθούν αυτή τη γραμμή, τόσο θα οδηγούνται οι αγώνες ανεξάρτητα τη μαζικότητά τους στη φωλιά του λύκου, στην ήττα, στη χειροτέρευση της ζωής τους. Στις 28 του Σεπτέμβρη το Συνδικάτο της Αττικής προχωρά σε νέα κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας με τετράωρη στάση εργασίας, βάζοντας μπροστά το πλαίσιο των ετοιμάτων που εκφράζει τις ανάγκες των εργαζομένων και που αφισβητεί τη γραμμή του συμβιβασμού της ανοχής σε αυτή την κατάσταση. Παίρνουμε αντίστοιχα πρωτοβουλίες για να αναδείξουμε παράλληλα και άλλα οξυμένα προβλήματα όπως τα μέτρα προστασίας για τους διανομείς, την ανάπτυξη της ταξικής αλληλεγγύης με παρεμβάσεις που θα προβάλλουν το αίτημα για τη διακοπή πληρωμών σε ΔΕΗ, νερό, εφορία και τράπεζες για να μείνουμε δυνατοί στον αγώνα όρθιοι. Συνεχίζουμε την προσπάθεια ώστε ακόμα περισσότεροι εργαζόμενοι να οργανωθούν στο συνδικάτο, να συγκροτήσουν νέα σωματεία, σωματιακές επιτροπές από χώρους δουλειάς, να συγκεντρώσουμε και από το δικό μας μετερίζει δυνάμεις για την ενίσχυση της κοινής δράσης όλων των κλάδων ενάντια στον πραγματικό και ορατό εχθρό, τον καπιταλισμό.